Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, στον διαπρεπή καθηγητή της Ανωτάτης Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Στρατιωτικής μας Ακαδημίας. Καλησπέρα κύριε Γρίβα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε, πριν πάμε στα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλω να ξεκινήσουμε από μία δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός. Κατά την διάρκεια, κατά το τέλος μάλιστα, της Συνόδου Κορφής του ΝΑΤΟ στη Ουάσιγκτον. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε για την βοήθεια την οποία παρέχει το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν προς την Ουκρανία. Τόνισε τη σημασία της ελληνικής συμμετοχής στη βοήθεια αυτή, λέγοντας όμως ότι είναι τόσο μεγάλη και τόσο σημαντική αυτή η βοήθεια που δημιούργησε κενά στην άμυνά μας. Όταν ξεσηκώθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, λέγοντας τον κύριο Μητσοτάκη, είναι δυνατόν να αποσύρεις δυνάμεις από κέρια στρατηγικής σημασίας περιοχές της Ελλάδος όπως τα νησιά, να μιλάς για κενά στην άμυνά μας και να μην τα συμπληρώνεις τα κενά αυτά? Η κυβέρνηση είπε ότι δεν εννοούσε κενά στην άμυνα της Ελλάδος και των ακριτικών μας νησιών, αλλά εννοούσε κενά στην άμυνα της Ευρώπης. Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως. Η απόσυρση οπλικών συστημάτων, τορμιένα, πυράβλων εδάφους-εδάφους, πυράβλων αέρος, εδάφους-αέρος, αντιαρματικών όπλων, τόμα τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και ούτω καθεξής, και στίνγκερς, η μεταφορά πυροβόλα των 155 χιλιοστών, έτσι. Η απόσυρση αυτών των δυνάμεων άφησε κενό ή έχουν συμπληρωθεί αυτές οι δυνάμεις? Τι εικόνα έχετε? Κοιτάξτε, δεν έχω κάποια περισσότερη γνώση από αυτά που έχουν βγει στον τύπο. Δεν πιστεύω ότι έχουν γίνει μετακινήσεις κρίσιμων οπλικών συστημάτων όπως είναι τα Τόρμι-1 και τα παλαιότερα, τα όσα γκέκο κατά ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε κάτι εδώ, γιατί ξέρουμε τα θέματα και εγώ και εσείς. Εγώ από την εποχή που διατέλεσα Υπουργός Αμήνης, άλλωστε τα παρακολουθώ από 17 χρονών τα θέματα αυτά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επειδή ορισμένοι λένε για πεπαλαιωμένο υλικό σοβιετικής προελεύσεως, πρέπει να ξέρει ο πολλής κόσμος ότι αυτά η Ελλάδα τα πήρε όταν επανενώθηκαν οι δύο Γερμανίες και κατέρευσε η Ανατολική Γερμανία. Είναι τα περισσότερα οπλικά συστήματα σοβιετικής κατασκευής, τα οποία είναι παλιά, αλλά στα νησιά όπως τα είχαμε τοποθετήσει έκαναν θαυμάσια τη δουλειά τους και μπορώ να πω ότι είχαν αποφασιστική συμμετοχή και συμβολή στην ενίσχυση του αξιόμαχου και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης των νησιών μας. Πρέπει να σας πω δε ότι εγώ κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Άμυνας είχα καλέσει την ανωτάτη ηγεσία της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας, την Ροζομπανόρ Εξπορτ. Γιατί? Για να συζητήσουμε την προμήθεια ανταλλακτικών για τα συστήματα αυτά, πράγμα το οποίο το κάναμε και το δρομολογήσαμε. Διότι όλα τα επιτέλεια έκριναν, και ιδιαίτερα το ΓΕΣ, ότι αυτά τα συστήματα ήταν απαραίτητα για την άμυνα των νησιών και αποτελούσαν ένα αναπόσπαστο και αποτελεσματικό κομμάτι της αμυντικής θωράκισης των νησιών. Αυτά για να βάλουμε τα πράγματα σε ένα σωστό πλαίσιο. Ναι, είναι αλήθεια και εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα με αυτό ότι δεν υπάρχουν παλαιά όπλα. Αντιθέτως, όπως φάνηκε στην Ουκρανία. Έτσι, μπράβο. Και το είπε και ο Πρωθυπουργός μας σε αυτή του την συνέντευξη. Ήταν πολύ σωστό αυτό που είπε. Ότι είδαμε ότι όχι μόνο αυτά που λέμε έξυπνα σύγχρονα όπλα είναι πολύτιμα, αλλά ακόμη και οι απλές οβίδες των 155 ή των 105 χιλιοστών. 105 χιλιοστών, σωστό. Και είδαμε και στην Ουκρανία ότι κονιορτοποίηθησαν οι αντιλήψεις περί σύντομων πολέμων που θα γίνονταν από όπλα υψηλής τεχνολογίας και γυρίσαμε και στο Β' και στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε οτιδήποτε μετακινήσεις οπλικών συστημάτων είναι επικίνδυνες. Είχαμε αυτό που σίγουρα ξέρουμε που έχει βγει στον τύπο, είναι ότι
Πήγανε στην Ουκρανία, φορητή αντιαεροπορική πυράβλη στην Κέρα, εδάφους αέρος, ελληνικούς, αλλά εξαιρετικά πολύτιμη. Που αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν, και σίγουρα ότι ακόμη, αυτό που είπατε, δηλαδή πυρομαχικά που τα θεωρούσαμε μέχρι πρότινος ότι μπορεί να είναι πλεονασματικά, αποδεικνύεται ότι μπορεί να μην δεν είναι, γιατί αν εμπλακούμε σε μια παρατεταμένη πολεμική αναμέτρηση ομιγέννητο με την Τουρκία, όπως είδαμε ότι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία, και εμείς έχουμε για μέρες αγώνα, πυρομαχικά για 20 μέρες αγώνα, την 21η θα κάνουμε, ας πούμε, να το πούμε έτσι πολύ απλά και απλοϊκά. Όπως επίσης και αυτά τα υποτίθεται ξεπερασμένα συστήματα σοβιετικής προέλευσης, όπως είναι τα αντιεροπορικά, τα SA-8, τα όσα Gecko, είναι εξαιρετικά πολύτιμα για την αντιμετώπιση συστημάτων χαμηλής τεχνολογίας που διαθέτει όμως η Τουρκία σε μεγάλους αριθμούς, όπως είναι τα μη επανδρωμένα αεροχήματα. Έτσι. Δεν μπορούμε δηλαδή μόνο με την αιχμή του δόρατος να πολεμάμε που είναι υψηλή τεχνολογία, πρέπει να υπάρχει και το δόρυ από πίσω. Οπότε ναι, εγώ θέλω να πιστεύω ότι η δηλώση του Πρωθυπουργού μας ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε να πει, αυτό που είπε μετά, ότι χρειαζόμαστε, ότι ολόκληρη η Ευρώπη χρειάζεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Δεν θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να έχουν φύγει κρίσιμη σημασία οπλικά συστήματα. Αυτό το θεωρώ αδιανόητο. Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπουμε την Τουρκία να καλπάζει σε επίπεδο παραγωγής στρατιωτικού υλικού και προηγμένων εξοπλιστικών συστημάτων. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες, ας πούμε κάτι, ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν να πολεμήσουν ουσιαστικά από το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Με εξαίρεση ορισμένες αποστολές στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου δεν πολεμούν στην πρώτη ζώνη, δεν ασκούν πολεμικά καθήκοντα, αλλά ασκούν καθήκοντα υποστήριξης. Η Τουρκία πολεμά διαρκώς. Κακώς. Αλλά πολεμά διαρκώς. Πολεμά στη Μέση Ανατολή. Πολεμά στο Ιράκ. Πολέμησε, και αυτή είναι η αλήθεια, στο πλευρό των Αζέρων, όπου Τούρκοι στρατηγοί κατήφθηναν τα προηγμένα τουρκικής παραγωγής συστήματα για τη γενοκτονία των Αρμενίων και την εκδίωξή τους από τα πατρογονικά τους εδάφη του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η Τουρκία λοιπόν είναι παντού. Πολεμάει παντού. Έχει βάση και στο κέρας της Αφρικής. Έχει βάση και στη Λιβύη. Και επεκτείνει εκεί τη στρατιωτική της παρουσία και στην ξηρά και στη θάλασσα και στον αέρα. Έχει βάση στο Κατάρ και ούτω καθεξής. Το ερώτημα είναι, από τη στιγμή που η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα υψηλής τεχνολογίας και είναι πολύ μπροστά, σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σε μη επανδρωμένα σκάφη θαλάσσης, και τα δύο, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες ότι αναπτύσσει και ένα πυραυλικό σύστημα που το ονομάζει Κότζε, το οποίο τι κάνει, το οποίο παράγει δύο πυράβλους, οι οποίοι φοριούνται, να το πούμε έτσι, και μεταφέρονται από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar ή Akinci και μπορούν να χτυπήσουν σε μεγάλη εμβέλεια. Το ερώτημα είναι, τι κάνει η Ελλάδα σε αυτό το τομέα των UAV, των μη επανδρωμένων δηλαδή αεροσκαφών και δευτερευόντως σκαφών θαλάσσης, το οποίο πλέον, από ό,τι έδειξε η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, είναι η πιο προχωρημένη μορφή σύγχρονου πολέμου. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς, σε ποιο σημείο είμαστε εμείς, κύριε Γρίβα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Ναι, κοιτάξτε, δυστυχώς, παρόλες τις πολύ θετικές, έτσι, και στο πολύ σωστό πνεύμα δηλώσεις που έχει κάνει και ο Υπουργός Ενέργειας, Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ο Ενέργεια Υφυπουργός, που ήταν πράγματι όχι απλώς σωστή κατεύθυνση, ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να ακούσουμε, αλλά αυτά έχουν μείνει σε επίπεδο ρητορικής
τουλάχιστον από αυτά που ξέρω εγώ τώρα. Αν υπάρχει κανένα σούπερ μυστικό πρόγραμμα και προχωράει χωρίς να το παίρνουμε χαμπάρι, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτό που είπατε, ότι το κύμα αυτό των εξελίξεων δεν είναι πλέον συστήματα υπερυψηλής τεχνολογίας πανάκριβα που αναπτύσσονται από πανίσχυρες, φοβερές και τρομερές βιομηχανίες σε μυστικές ερήμους, σε μυστικές πόλεις ερήμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή οπουδήποτε αλλού. Βλέπουμε, ας πούμε, πόσο αξιόλογα και άκρως επικίνδυνα όπλα, καινοτόμα όπλα, έχουν στην κατοχή τους οι Χούθοι. Τα ανέπτυξαν ήδη. Οι Χούθοι χτυπήσανε προχθές με τα πυραυλάκια τους στο Ειλάτ. Να πάρουμε το χάρτη, να δούμε πού βρίσκεται η Ιεμένη, πού βρίσκεται το Άντεν ή πού βρίσκεται η Σανααά, που είναι η πρωτεύουσα πια των Χούθη, και πόσο απέχει γεωγραφικά από το Ισραήλ. Ακριβώς. Και είναι, βλέπουμε ότι δεν μπορεί να τους... Στη μέση Μεσολαβή η Σαουδική Αραβία. Ακριβώς. Και όμως οι Χούθη, οι ξυπόλοιτοι με την παντόφλα, στην καλύτερη περίπτωση φοράνε παντόφλα, στις περισσότερες είναι ξυπόλοιτοι, και δεν το λέω για να τους προσβάλλω, περιγράφω μια πραγματικότητα. Έχουν πυραυλάκια και χτυπάνε το Ισραήλ. Και στο παρελθόν, παρεπιπτόντως, αυτή ήταν και η πολιτική που εφάρμοσε και το Ισραήλ στα πρώτα του χρόνια. Δηλαδή επένδυσε σε ό,τι μπορούσε να βρει, εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες, σε καινοτομία, και έβαλαν το μυαλό τους οι άνθρωποι να κάτω να σκεφτούν. Δεν περίμεναν να τους δώσει κάποιος υπερόπλα. Αυτό κάνει με μεγάλη επιτυχία η Τουρκία. Αυτό που με τρομοκρατεί εμένα είναι ότι δεν είναι η πολεμική εμπειρία της Τουρκίας. Όπως λέει ο Ετάν Σαμπίρ με τον Λούτβακ, η πολεμική εμπειρία που αποκτάς εναντίον αντιπάλων χαμηλής τεχνολογίας μπορεί να είναι όχι απλώς μη επαρκής, να είναι επικίνδυνη όταν πας να την εφαρμόσεις εναντίον κάποιου αντιπάλου συμβατικού υψηλής τεχνολογίας υψηλών δυνατότητων όπως είναι η Ελλάδα. Αλλά η Τουρκία δείχνει να είναι πολύ πιο προσαρμοσμένη από εμάς αυτές τις νέες εξελίξεις, αναπτύσσει καινοτόμα ασύμμετρα όπλα, ενώ εμείς δείχνουμε να έχουμε εγκλωβιστεί σε μια λογική δεκαετίας του 80, αγοράς του αιώνα, νέο αεροπλάνο. Έτσι. Μια λογική που έχει έντονα στοιχεία ειδωλολατρίας, θα έλεγα, φετιχισμού. Περιμένουμε το F-35, ας πούμε, σαν να ήταν κάτι που το στείλε ο Θεός ο ίδιος να μας σώσει. Λοιπόν, και δεν δείχνουμε να έχουμε επενδύσει σε αυτή τη φοβερή επανάσταση που έχει γίνει στον χώρο της χαμηλής τεχνολογίας. Έτσι. Και κοιτάξτε, εδώ οι ευθύνες είναι μεγάλες. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν έχουμε λεφτά. Όχι, γιατί εδώ δεν χρειάζονται λεφτά. Δηλαδή, είδαμε στην Ουκρανία και το βλέπουμε και τώρα, ακόμη και σε μικρά διαμερίσματα, άνθρωποι με 2-3 τρισδιάστατους εκτυπωτές, με υλικά περιφερειακά που παίρνανε από το Alipay και με ό,τι οι τεχνολογίες μπορούσαν να βρουν από εδώ και από εκεί, κάνουν μαζικές παραγωγές περιφερόμενων πυρομαχικών, drones, φτιάξαν αυτό που είπατε. Σκάφη επιφανείας ταχύπλοα που λειτουργούν σαν ένα υβρίδιο ρομπότ και τορπιλών και διαλύουν τις συμβατικές άμυνες μεγάλων και ακριβών πολεμικών πλοίων και όλα τα συναφή. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα με το ανθρώπινο δυναμικό που έχει, με τις δυνατότητες που έχει σε ό,τι είδους τεχνολογία θελήσει, κυριολεκτικά εάν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα συνθετικό, ολιστικό, χωρίς όμως να περιορίζεται από γραφειοκρατίες και από πάσης φύσεως εμπόδια που θέτουν διάφορα κέντρα και παράκεντρα, μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Εάν δεν το κάνει, σε ορίζοντα μερικών ετών θα έχουμε βρεθεί να έχουμε απέναντί μας μια Τουρκία νέου τύπου, η οποία θα έχει επιτύχει καινοτομικό χάσμα έναντι της Ελλάδας, και τότε θα έχουμε πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η στρατιωτική ηγεσία, εξ όσων γνωρίζω, τα ξέρει αυτά τα πράγματα και προσπαθεί να κάνει σοβαρές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όπως έχω πει επανειλημμένως, όλα αυτά ένα αόρατο χέρι δείχνει να τα φρακάρει κάθε φορά, και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι περίεργο. Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Και ένα ερώτημα ακόμη, ένα σχόλιο σας για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ και για τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα γεγονότα και αυτές οι εικόνες θα επιδράσουν στην αμερικανική κοινωνία και στις επικείμενες προεδρικές εκλογές των αρχών του Νοεμβρίου. Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε μια πρωτοφανή κατάσταση εσωτερικής διάσπασης. Ωστόσο, για μένα το πιο σημαντικό είναι, και αυτό δεν πολύ συζητιέται, ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ και γενικότερα, περνάνε μια εικόνα αποδόμησης των Ηνωμένων Πολιτείων ως πολύ μεγάλης δύναμης και στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν πάρα πολύ σε αυτό που λέμε ήπια ισχύς. Λοιπόν, χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, ανεξαρτήτως αν είναι εχθροί ή φίλοι, πάβουν να σέβονται τις Ηνωμένες Πολιτείες όπως ήταν στο παρελθόν ή ακόμη περισσότερο να τις φοβούνται. Βλέπουν μια εικόνα
χάος μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνακόλουθα αυτό ενισχύει έτσι περαιτέρω την αποδόμηση του διεθνούς συστήματος και την μετακύλησή του προς ένα νέο τύπου διεθνές σύστημα και φυσικά αυξάνει πάρα πολύ τις φιλοδοξίες έτσι ακραία φιλόδοξων δυνάμεων όπως είναι και η Τουρκία. Δηλαδή η αποδόμηση όπως της εικόνας των Ηνωμένων Πολιτείων, η Τουρκία, η Κίνα, το Ιράν. Ακριβώς, το Ιράν, ακόμη και συμμαχικές χώρες όπως είναι η Ινδία. Κατανοούν ότι μπαίνουν σε ένα κόσμο όταν μειώνεται το κύρος της υπερδύναμης, να το πούμε έτσι, τότε όλοι οι υπόλοιποι αναζητούν έναν διευρυμένο ρόλο και η Τουρκία, επαναλαμβάνω. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι οι επισημάνσεις που κάνατε ήταν εξαιρετικά σημαντικές για την ενημέρωση των τηλεθεατών μας που δεν γίνεται από άλλους διάβλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.